Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο διοικητήριο, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο Στάθης Κωνσταντινίδης σε θερμό κλίμα παραδίδει στον Κώστα Γκιουλέκα τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε τη βούληση, έχουμε την θέληση, έχουμε και την όρεξη να παλέψουμε και να τιμήσουμε αυτή την εντολή που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός. Παρόν στο διοικητήριο και ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα και δεσμεύτηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Μακεδονίας και της Θράκης. Θέλω προφανώς να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Κώστα τον Γκιουλέκα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει και ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αναδείξει τη σημασία της Μακεδονίας στην κυβερνητική πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, υπουργός και υφυπουργός επισκέφτηκαν στο Δημαρχείο τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τους ενημέρωσε για τα προβλήματα της πόλης, όπως το κυκλοφοριακό και το ζήτημα της σχολικής στέγης. Είναι απαραίτητο στο επόμενο χρονικό διάστημα όλοι οι φορείς να εργαστούμε προκειμένου να λύνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι τόσο σημαντικά και τόσο απαραίτητα για την πόλη. Ακολούθησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. Νομίζω πραγματικά ότι δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου να ξεκινήσουμε αυτή την παραγωγική και ουσιαστική συνεργασία για τη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία. Όπως λένε, στόχος είναι να δοθεί νέα όθεση για να σηκωθεί πιο ψηλά η Μακεδονία και η Θράκη.